Το φτιάξω, το φτιάξω. Κύριε Λοβέρτο, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινάω μία ερώτηση γενικού χαρακτήρα και έχει να κάνει με μία απόφαση του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του 2011, το οποίο επέβαλε πρόστιμο 350 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες για δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων. Για αυτή την υπόθεση έκανε και μία έκθεση ο ΟΣΑ και σας την έστειλε το 2011, νομίζω, στην ελληνική κυβέρνηση τότε και στο Υπουργείο Υγείας. Και εσείς την αρχιοθετήσατε. Το γνωρίζετε? Και αν ναι, γιατί την αρχιοθετήσατε? Να σας ρωτήσω εγώ για να μου βοηθήσετε τη μνήμη. Έχει σχέση με το Ρίκος Δινάν? Γενική ερώτηση για θέμα. Θέματα υγείας γενικά. Θα μου επιτρέψετε... Και το αντλώ, το αρείο με την πληροφορία από την έκθεση του κυρίου Σούρλα, το πεπραγμένα 12-13, που υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για αυτό το θέμα. Υπάρχει ενδεχόμενο, λόγω της διασύνδεσης όλων των θεμάτων της υγείας μεταξύ τους, να τεθούν ζητήματα που δεν αφορούν το Ρίκος Δινάν, για το οποίο ένας πρώην υπουργός πριν από 5 χρόνια πρέπει να φρεσκάρει τη μνήμη του, να αφορούν άλλα θέματα, πολύ σοβαρά, που, όχι καθόλου, που δικαιολογημένα τίθενται. Επ' αυτών ζητάω, μετά το διάλειμμα, να μπορώ να ενημερώνομαι για θέματα πολύ σοβαρά όπως αυτό που θέτεται, για να δώσω επαρκείς απαντήσεις. Κρατήστε την ερώτηση, λοιπόν, για μετά το διάλειμμα. Ωραία, κάνατε ωραία. Ερώτηση, κάνατε ερώτηση. Ωραία, κάνατε συγγνώμη, και συγγνώμη. Αυτή την ερώτηση, λοιπόν, τη βάζουμε στο ψυγείο. Και... Δεν είναι... Όσο θέλει να έχει χρόνο, δεν είναι το θέμα με αυτό. Εμένα. Όχι, δεν ούτε είναι εγώ το καθορίζω. Αλλά για το θέμα σας, κρατείτε. Μετά το διάλειμμα, αμέσως θα απαντήσω, βεβαίως. Κρατείτε, λοιπόν. Το σημείωσα, ναι. Συνεχίζουμε. Πιο δυνατά, μικρόφωνο. 27 Εβδόμου του 2011 στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων πήρατε το λόγο και είπατε το εξής. Πότε είπατε? 27 Εβδόμου του 2011. Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Είπατε το εξής. Παρεκάλεσε την κυρία Μαραγκάκη, την οποία σέβομαι πάρα πολύ, λέτε, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, να μου πει αν μπορώ να περάσω κάποια τροπολογία σχετικά με την πόλη προφανώς, και μου είπε ότι αυτό είναι ένα μικρό βατοπέδι, διότι τα κοινοφιλή ιδρύματα ιδρύονται αλλά δεν πουλούνται. Εκαθαρίζονται, δεν πουλούνται, βάσει το άρθρο 109 του Συντάγματος. Και καταλήξατε ότι πίστεψε ότι έχει δίκιο. Αυτό το 11. Τι άλλαξε για την άποψή σας και τελικά να φέρει τη μία τροπολογία το 12, το οποίο αποφασίζει την πόλη στο έργο του νησιωτικού ιδρύματος? Η κυρία Μαραγκάκη δεν είναι καθηγήτρια καταρχάς, είναι όμως νομικός. Ναι, ναι, λέτε νομικός στο δημοσίο δικαίου. Υποτίθεται έχετε διαβάσει τα πρακτικά και είστε ακριβείς. Ναι, ναι. Δεν είναι καθηγήτρια. Έχετε δίκιο. Αλλά είναι άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύτηκα, συνεργάστηκα μαζί του. Την τοποθέτησα όταν παραιτήθηκε ο εκεί πρόεδρος, πρόεδρος το ίδρυμα στο νοσοκομείο Ανδρέα Μεταξά, στον Πειραιά. Και στη συνέχεια η κυρία Μαραγκάκη αξιοποιήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι πού. Επειδή υπήρχαν γνωμοδοτήσεις για τα θέματα του Ρίκος Δινάν και των Ιδρυμάτων γενικότερα, κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε ότι είμαι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και έχω προσωπική άποψη και θα δείτε και στην πορεία της συζήτησης ότι η προσωπική μου άποψη μπορεί και να αντιφάσκει με απόψεις επισήμων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας. Αλλά έχω μια επιστημονική άποψη, την κρατάω. Ωστόσο, φρόντιζα. Διαφορετική έπαθε πολύ. Απαντάω. Αφήστε με να απαντήσω. Ζήτησα και από την κυρία Μαραγκάκη, παρότι είχα επισήμως τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Νομικού Συμβούλου, που επίσης είχε έρθει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην πρώτη ή στη δεύτερη συνεδρίασή της, του κυρίου Μπούκαλη, ότι μπορεί να υπάρξει μεταβολή του νομικού καθεστώτος και να απολύεται, αλλά πάντα με προσοχή. Να μην προσβάλλεται ο σκοπός του Ιδρύματος όπως τον θέλησε ο Ιδρυτής κατά το άρθρο 109 του Συντάγματος. Συνεπώς, αυτή ήταν η επίσημη άποψη στο Υπουργείο. Εγώ ζήτησα και δεύτερη άποψη. Ζήτησα από την κυρία Μαραγκάκη να με βοηθήσει και να μου κάνει την ομοδότησή της. Και τον Ιούλιο του 2011, όπως σωστά λέτε, νομίζω ότι είναι η τρίτη συνεδρίαση από τις 7 που έχω προκαλέσει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, καταθέτω και αυτό το στοιχείο της κυρίας Μαραγκάκη. Η κυρία Μαραγκάκη για μένα ήταν μια νομικός σοβαρή και τις απόψεις της, όχι μόνο τις άκουγα, τις μετέφερα και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι, βέβαια, ότι για μένα δεσμευτική γνώμη σε πολιτικό και κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, χωρίς τυπικά να είναι έτσι, είναι η γνώμη των αρμοδίων οργάνων της ελληνικής πολιτείας. Πολύ ωραία. Πάντως δεν μου είπατε αν άλλαξατε γνώμη σχετικά με αυτό που σας είπα. Είναι ένα μικρό βατοπέδι. Θα σας κάνω τώρα την άλλη ερώτηση. Πολύ ωραία. Η τροπολογία την οποία κάνατε, κύριε Λοβέρδο, έπρεπε να περιβληθεί τον τύπο του προηγούμενου διατάγματος ή όχι? Όπως πρόκειται για ίδρυμα και το ορίζει αυτό ακριβώς και ο ιδρυτικός νόμος
και η τροπολογία του 34-54 που λέει κάθε τροπολογία του καταστατικού ή του οργανισμού πρέπει να περιβάλλεται το τύπο του προϊόντος διάγνωσης, αλλιώς δεν έχει ισχύ. Σωστή ερώτηση. Είστε και συνταγματολόγος και θα έχετε μια κέρια άποψη στο θέμα αυτό. Σωστή ερώτηση. Η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που κατατέθηκε σε μένα φυσικά πολλές φορές, αλλά και στην Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ήταν ότι με τροπολογία, με νομοθετική παρέμβαση ειδικού περιεχομένου, όχι για όλα τα ιδρύματα, ειδικού περιεχομένου και με την προστασία της νόμης και της βούλησης του διαθέτη, μπορεί να μεταβληθεί η δυνατότητα που έχει η διοίκηση να μεταχειριστεί το συγκεκριμένο κοινοφελές ίδρυμα. Με συγχωρείτε, αυτή την γνωμοδότηση, κύριε Μάρτυρα, την έχετε? Θα ολοκληρώσω την απάντησή μου και μετά ό,τι όσο θέλετε. Αλλά θα σας παρακαλούσα, επειδή το είδα ότι το κάνετε στα πρακτικά αυτό, το είδα, θα σας παρακαλούσα όταν είναι να ρωτήσετε, κατεβείτε κάτω να ρωτήσετε. Τώρα είστε εκεί και για μένα. Να μπορώ να σας ζητάω. Όχι, ρωτάει αν μπορείτε να προσκομίσετε το ρόλο. Δεν σας κάνω ερώτηση. Είναι τεχνική φύση. Απαντάω. Με συγχωρείτε, γιατί μιλάτε έτσι? Συνεχίζω την απάντησή μου. Αν δείτε προσεκτικά, κυρία Λάπα, τι έλεγε ο κύριος Μπούκαλης. Ο κύριος Μπούκαλης έλεγε ότι ένα ίδρυμα ιδρύεται και διαλύεται κατά το νομικό καθεστώς. 117-118 ΑΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο, έλεγε. Είχα επιφυλάξεις ως προς την νόμη αυτή, αλλά αυτό μου έλεγε το νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν μπορούσα να σκεφτώ αλλιώς ως επιστήμον. Ήμουν υπουργός και ο υπουργός πρέπει να συνεργάζεται με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Από τη στιγμή που από αυτόν είχα την εκδοχή ότι με ειδική νομοθετική ρύθμιση μπορώ να μεταβάλω την πορεία ενός ιδρύματος, θα το έκανα. Προσέξτε όμως, οι συζητήσεις στην Επιτροπή της Βουλής ξεκινάνε τον Ιανουάριο του 2011. Μεσολαβούν το καλοκαίρι του 2011 και η τρίτη συνεδρίαση που λέτε. 27. Ερχόμαστε στα τέλη του 2011. Πάμε στο 2012 Μάρτιο, όταν έχουν αναπτυχθεί πολλές προσπάθειες να σταθεί όρθιο το Ντινάν και δεν έχει γίνει κατορθωτό τίποτε. Δεν μπορεί να μεταβληθεί όμως η δυνατότητα, κύριε Ροπέρτο. Τι σχέση με την εξωγενή γεγονότα? Εκείνη τη στιγμή, μετά από ένα χρόνο και κάτι, δηλαδή 1,5 περίπου χρόνο, περισσότερο, κοντά στα 2 χρόνια, 20 μήνες, η διάθεση του Ντινάν, το αίτημά του να διευθετηθούν τα θέματά του με πώληση, γιατί ήταν δικό του θέμα, δεν ήταν δικό μου. Εγώ δεν είχα τέτοια πολιτική. Το ίδιο ήθελε να γίνει η πώληση. Και μου ζητούσε ως μορφή βοήθεια τροπολογία. Η διάθεσή του να γίνει αυτή. Υπάρχει τέτοια απόφαση του ΚΕΝ? Να την καταθέσω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Αμέσως. Μαζί να καταθέσετε, παρακαλώ, αν έχετε. Μα σας παρακαλώ. Λεπτό, να καταθέσετε και του Νομικού Συμβουλίου που είπατε. Θα το ξεχάσω, βέβαια. Ναι, μην το ξεχάσετε. Γι' αυτό παρενέβηνε. Γιατί μέσα στο ΕΡΜΗΣ δεν ξέραμε αυτή την απόφαση. Αν έχουμε καμία απόφαση του Νομικού Συμβουλίου που λέει ότι επιτρέπεται να μας τη φέρετε, να την αξιολογήσουμε. Καταρχάς, έχετε την απόφαση 227 του 2011. Ναι, 227. Την έχουμε, δεν αφορά όμως την πώληση. Σε αυτήν αναφέρεστε. Την έχετε αυτήν. Την έχουμε αυτήν. Δεν αφορά την πώληση αυτή. Πάει. Σας δώσω τώρα, ως προς το θέμα του κυρίου Λάπα, είναι το πρακτικό 189. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου του 2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερίκος Ντινάν, ναι. Όπου στην ενημέρωση του Προέδρου αναφέρεται. Ο Πρόεδρος πρότεινε στον Υπουργό να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να είναι δυνατή η πώληση του νοσοκομείου. Το καταθέτω. Ναι, αλλά δεν μας λέτε νομικά αν ήταν δυνατή η πώληση. Περιμένετε. Κύριε Λαπά, εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ. Ναι. Αν θέλετε να ανταλλάξουμε αυτό, δεν έχω αντίθεση. Καθόλου. Το καταθέτω, κύριε Πρόεδρε. Αλλά σας παρακαλώ να το έχω, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδιαβάσω σε άλλο συνάδελφο που δεν είναι τώρα εδώ. Το δεύτερο, να μου επιτρέψετε λιγάκι να δω από τα πρακτικά των επιτροπών. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση, συνάδελφοι, η δεύτερη συνεδρίαση που έκανε η Επιτροπή με δική μου πρωτοβουλία για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Σημειώστε ότι με εισήγηση του βουλευτή τότε της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Λαμπρόπουλου, πρόσωπο το οποίο ιδιαιτέρως εκτιμώ,
κάθε συνεδρίαση που τελείωνε, τα πρακτικά της τα απέστελα στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Κάθε συνεδρίαση που ολοκληρωνότανε, με όλα αυτά που λέμε τώρα εμείς εδώ, τα έστελνα κατευθείαν στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ο οποίος άσκησε και τις σχετικές διώξεις και κάλεσε και μάρτυρες, πρόσωπα που είχαν περάσει και από την Επιτροπή μας, τότε δηλαδή κοινωνικών υποθέσεων. Στη δεύτερη λοιπόν συνεδρίαση, ο κύριος Μπούκαλης, ο νομικός σύμβουλος του κράτους, μας αναπτύσσει την άποψη ότι το ερήκος δυνάν ιδρύεται ή διαλύεται και πωλείται μόνο εάν γίνει η ειδική νομοθετική ρύθμιση με προστοχή στο άρθρο 109 του Συντάγματος περί ιδρυμάτων. Να διατηρηθεί ο κοινοφιλής. Ακούστε κύριε συνάδελφε, όλη τη φράση. Διαλύεται ή ιδρύεται και πώληση γίνεται μόνο εάν γίνει ειδική νομοθετική ρύθμιση με προσοχή στο σχετικό άρθρο του Συντάγματος 109 περί ιδρυμάτων. Άρα, μετροπολογία, νομοθετική ειδική ή με ρύθμιση σε πλαίσιο νόμου μπορεί και να απολυθεί. Είναι η γνώμη ωραία του νομικού συμβούλου. Συγγνώμη, αυτό εννοούσατε απόφαση του νομικού συμβουλίου. Αυτή είναι η απόφαση που λέει του κύριου Μπουκάλη. Νομικού συμβούλου. Α, νομικού συμβούλου, όχι νομικού συμβουλίου. Νομικού λοιπόν, συμβούλου. Το ξεκαθαρίζουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχετε σημειώσει την απόφαση, την κατάθεσή του. Είναι 16 Φεβρουαρίου 2011 η δεύτερη συνεδρίαση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με δικό μου αίτημα. Ωραία λοιπόν. Η τροπολογία σας λοιπόν την επιφύλαξη του άρθρου 109 τη διατήρησε, διότι το 109 λέει δύο πράγματα. Ο κοινοφιλής χαρακτήρας δεν μπορεί να μεταβληθεί σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν μεταβεβαστεί, πρέπει να διατηρηθεί από το διάδοχο πρόσωπο. Το διατηρήσατε. Εσείς το πουλήσατε σε μια, και κατάληξε τελικά σε μια ιδιωτική εταιρεία. Θέλω, ο κοινοφιλής χαρακτήρας. Λέτε να σας διαβάσω την τροπολογία σας. Δεν λέτε πουθενά την επιφύλαξη. Την έχω εδώ μπροστά μου. Την επιφύλαξη με το άρθρο 109. Την έχω εδώ μπροστά μου. Λέτε ακριβώς ότι μπορεί να πουληθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα. Τελεία. Τίποτα. Και ούτε στην αιτιολογική της αναφέρεται, κύριε Λοβέρντο, κάτι σχετικά με το διατήρηση του άρθρου 109 για τον κοινοφιλή χαρακτήρα. Άρα λοιπόν η τροπολογία σας εξοβέλιασε τον κοινοφιλή χαρακτήρα που ήταν η επιθυμία του διαθέτη. Αυτό ρωτάμε. Αγαπητέ συνάδελφε, αν θέλετε να ρωτάτε και να απαντάτε, γιατί απαντήσατε κιόλας. Όχι, δεν απάντησα καθόλου. Δεν έχει κανένα νόημα να με ρωτάτε. Διατηρήθηκε ο κοινοφιλής χαρακτήρας με την τροπολογία σας. Παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο, αν θέλετε και να απαντάτε. Και επί νομικών θεμάτων, επειδή αισθάνεστε. Τώρα κοιτάξτε, δεν έχω πει τίποτα. Ότι πατάτε στα πόδια σας επί νομικών θεμάτων, ρωτάτε και απαντάτε μόνο σας. Δεν με χρειάζεστε. Τώρα, κύριε Λοβέρντο, μπορώ όμως και εγώ να απαντάω χωρίς να με ρωτάτε. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Με ρωτήσατε. Δεν αντιλαμβάνεστε την ερώτηση να την επαναλάβω. Να την επαναλάβω. Την κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Την απαντήσατε κιόλα. Μην διαπληκτίζεστε. Εγώ δεν σα. Σα παρακαλώ. Συνάδελφοι, μην ρωτάτε. Λέω γιατί απαντάτε κιόλα. Πολύ κατανοητή η ερώτηση. Και το κάνατε αυτό από ό,τι είδα και σε άλλου. Όχι. Κάντε λάθος. Και αυτό το θυμάμαι και από άλλη σας συμπεριφορά εδώ. Αλλά εδώ με μένα τώρα, θα σας παρακαλούσα να μην το κάνετε. Κύριε Λοβέρντο, όμως μην ήρθατε το δρόμο και να που ετοιμήσετε. Εγώ σας έκανα μια ερώτηση συγκεκριμένη σε νομικό. Θα απαντήσω. Αλλά αν έχετε την απάντηση ήδη, γιατί με ρωτάτε. Απαντήστε επιτέλους να τελειώνουμε. Όχι, γιατί δεν είναι επιτέλους. Δεν είναι επιτέλους. Σας παρακαλώ. Η διάταξη αυτή του άρθρου 29. Το άρθρο 29, το νόμο 4058 του 12. Επαναλαμβάνω στους συναδέλφους που πρέπει να έχουν κατανόηση. Να διαβάσουμε τη διάταξη, Ρόμπερτο. Σας παρακαλώ. Να τη διαβάσουμε, γιατί όχι. Όχι, αν θέλετε να απαντήσω, να απαντήσω. Μην με διακόπτετε. Εγώ μπορώ να σταματάω την απάντησή μου για να ολοκληρώσετε την ερώτησή σας. Παρακαλώ, σταματάω. Λέει λοιπόν η διάταξη. Να πωλεί, μισθώνει, προβαίνει κλπ. Συμπεριλαμβανομένο και του νοσηλευτικού ιδρύματος της ομάδας περιουσίας. Δεν λέει πουθενά ο νόμος το κείμενο, ούτε η τελική έκθεση, την επιφύλαξη που διατυπώστηκε πριν. Να τηρούμε δηλαδή σε κάθε περίπτωση την επιφύλαξη του άρθρου 109 του Συντάγματος. Την οποία λέει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης υποχρεώνει να μην απολυστεί ποτέ ο κοινοφιλής χαρακτήρας. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αγαπητέ συνάδελφε, θεωρώ ότι στις εφαρμογές δημοσίου δικαίου στην νομική σχολή, φοιτητής ερωτώμενος από αυτού θα σας έδινε την εξής απάντηση. Θα σας έλεγε ότι αυτό είναι τροπολογία. Δεν είναι νόμος περί κοινοφιλών ιδρυμάτων ή περί του ιδρύματος ερήκος δυνάν. Ισχύει όλο το υπόλοιπο νομοθετικό πλαίσιο που τα ορίζει αυτά που λέτε για την προστασία του κοινοφιλικού σκοπού, του διαθέτη κτλ. Ισχύουν μέσα από τις εισηγητικές εκθέσεις προφανώς οι παραπομπές του νομοθετήματος στο 109 του Συντάγματος και αυτή η ρύθμιση έρχεται να μπει στο πλαίσιο το συνολικό για το ερήκος δυνάν το νομοθετικό. Άρα, συνυπολογιζομένου του πλαισίου, όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Εδώ απλώς όμως, τι δίνεται η δυνατότητα, πότε συνάδελφοι, το Μάρτιο του 12, μετά, εγώ ανέλαβα Σεπτέμβριο του 10 και σας ενημερώνω και θέλω να το ξέρετε αυτό, ότι παρότι είχα ως Υπουργός Υγείας χιλιάδες θέματα, τα φάρμακα, τον ΕΟΠΗ που δεν υπήρχε και έπρεπε να γίνει, τόσα νοσοκομεία,
Ήτανε τέτοιος ο ανταγωνισμός, ο επιχειρηματικός γύρω από αυτό το νοσοκομείο και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας και τόσα τα προβλήματα του Ερήγκος Δινάν που παρέλαβα, ούτε μισό δεν δημιουργήθηκε επί των ημερών μου, που στο χρόνο μου έκανα πραξικοπήματα πραγματικά για να μπορώ να ασχοληθώ. Και αφού δοκιμάστηκαν όλες οι μέθοδοι που θα μπορούσαν να έχουν καταστρωθεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και μετά από επίμονη απέτηση και αίτημα του Ερήγκος Δινάν, του κυρίου Μαρτίνη, των ιδίων δηλαδή, και θα σας πω που να ανατρέξετε για να βρείτε τις σχετικές αποδείξεις περί αυτού που λέω, πήγα σε αυτή τη λύση ως τελευταία δυνατότητα θεραπείας. Και μάλιστα μια λύση που δεν χρησιμοποιήθηκε. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ η ρύθμιση αυτή. Τι πήγα να τους πω? Τους λέω, δεν προχωράει τίποτα. Θα σας εξηγήσω και γιατί δεν προχώραγε τίποτα από πλευράς αυτής της ιατρικής μονάδας. Θέλετε να το εκμισθώσετε. Η ρύθμιση λέει και αυτό. Δεν λέει πώληση μόνο. Λέει και αξιοποίηση. Και λέει και κάτι άλλο. Αυτό θέλω να το συνεκτιμήσετε. Κύριε Πρόεδρε, τώρα δεν θέλω να πάρω χρόνο από τον συνάδελφο. Διακόψτε το, ναι. Θέλω να σας κάνω μια καταγραφή τι παρέλαβα. Όχι παρέλαβα εγώ, γιατί δεν είχα διαχειριστική αρμοδιότητα. Όταν ανέλαβα, τι υπήρχε στο νοσοκομείο αυτό. Καταγγελία δανείων από την Τράπεζα Μαρφίν, η οποία είχε συνάψει σύμβαση με τον Τινάν δανειακή, αναδεχομένη τα χρέη που είχε στην Αλφα, το νοσοκομείο αυτό. Την εποχή εκείνη, τα χρέη προς την τράπεζα ήταν 80 εκατομμύρια κάπου εκεί. 80-85. 86. Έλλειψη βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Δηλαδή, κανένα ταμείο δεν μπορούσε να δώσει ούτε ένα ευρώ στο νοσοκομείο αυτό. Καθυστερήσεις μισθοδοσίας και επίσκεψη εργασίας. Στον τηρεσία το νοσοκομείο. Διαταγές πληρωμής από προμηθευτές. Πρόβλημα στη συνεργασία με το Κοργιαλένιο. Μαρτίνης και στο ένα, Μαρτίνης και στο άλλο. 24 εκατομμύρια έλεγε ο Μαρτίνης μου χρωστάει το Κοργιαλένιο. Το Κοργιαλένιο δημόσιο έλεγε έχω παραστατικά για ένα 400. Δωρεάν νοσηλείες. Όλα αυτά τα οποία έχετε συζητήσει. Υπεράριθμο προσωπικό, υψηλή μισθή, δώρα. Τρομακτικές αμοιβές σε δικηγόρους. Τρομακτικές αμοιβές σε δικηγόρους. Είμαι δικηγόρος έτσι. Τρομακτικές αμοιβές σε δικηγόρους ή σε συμβούλους. Σε δραχμές τότε. Ιστορικό δηλαδή πριν το ευρώ. Όλα αυτά. Α, μικρή πληρότητα. Γιατί άκουσα κάτι να λέτε για κρεβάτια πριν. Από τα 400 περίπου, μπορεί να κάνω λάθος τον αριθμό, μόνο τα 80. Τα άλλα κενά. Και φυσικά η σύγκρουση για τη μονάδα ΓΕΑ. Μεταξύ Βιεννόπουλου και Αποστολόπουλου. Αυτό είναι το πλαίσιο που όταν εγώ γίνομαι Υπουργός Υγείας το Σεπτέμβριο του 2010 μαθαίνω ότι αφορά στο νοσοκομείο αυτό. Και αρχίζει μια αγωνιώδης προσπάθεια να δοθούν λύσεις. Είναι μια μονάδα πάρα πολύ καλή. Εμένα θα με ενοχλούσε να καταγραφεί στο βιογραφικό μου ότι ο γείτονας το έκανε, ο Βαδόπουλος το βοήθησε, ο Λοβέρδος το έκλεισε. Δεν είναι καλό για έναν υπουργό να κλείνουν μονάδες. Ακόμα και αν είναι του ιδιωτικού τομέα ή κοινοφελή ιδρύματα. Προσπαθούσα να το βοηθήσω και στο τέλος, μη έχοντας πια τι άλλο να κάνω, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα και επειδή είχαν και διαραγή και οι σχέσεις μου, λέω, θέλετε μια τροπολογία να σας διευκολύνει, να την κάνω. Μου τη ζητάει. Το ίδρυμα στη συνεδρίαση που σας προανέφερα του Διοικητικού Συμβουλίου που ενημερώνει ο Μαρτίνης ότι μου ζητάει να του κάνω τροπολογία για πώληση. Υπάρχουν και άλλες όμως σχετικές μαρτυρίες. Ο Μακαρίτης ο Βιεννόπουλος εδώ στην Επιτροπή της Βουλής στη συνεδρίαση, κύριοι συνάδελφοι, στη δεύτερη, με συγχωρείτε ένα λεπτό, ναι, στη δεύτερη συνεδρίαση, σελίδα 21 των σχετικών πρακτικών, Μαρτίνη σε Βιεννόπουλο, λέει ο Βιεννόπουλος. Σκέφτομαι να το πουλήσω. Ενδιαφέρεστε. 2011 στις 16 Φεβρουαρίου. Και αυτό να το συνεκτιμήσετε. Και ζητώντας μου ευελιξία στη διαχείριση, εγώ κάνω την εξής ρύθμιση. Ότι μπορεί να πωλεί, να μισθώνει, να προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση και να εκμεταλλεύεται εν γέννη τα περιουσιακά του στοιχεία
συμπεριλαμβανομένου και του νοσηλευτικού ιδρύματος ως ομάδας περιουσίας. Αυτό να το προσέξετε. Εγώ φοβόμουν τις κατασχέσεις. Φοβόμουν δηλαδή, επειδή οι προμηθευτές ήταν έξαλλοι, μηνύανε. Ο Στεργίου ξέπλεξε με μία μήνυση τέτοια από προμηθευτή που δεν τον πλήρωνε το Ρίγος Δινάν 5 χρόνια μετά και αθώθηκε βέβαια. Μηνύανε το προσωπικό και ήταν στα πρόθυρα κατασχέσεων. Δεν ήθελαν να κατάσχουν μεμονωμένα κομμάτια της περιουσίας του Ρίγος Δινάν. Ως ομάδα περιουσίας, δηλαδή όλο μαζί, να μην μπορεί να δοθεί αλλιώς, να μην μπορούν να γίνουν κατασχέσεις. Ιδρύει εταιρείες κτλ. Αυτά ήταν τα θέματα τα οποία μου ζητούσαν να ρυθμίσω και το έκαμα ως τελευταία. Σημειώστε δε ότι σε μένα ουδής επιχειρηματίας εξ αυτών που ακούγονται και υπάρχουν και στα πρακτικά εδώ της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων τότε εξεδήλωσε ενδιαφέρον αγοράς. Για μένα δεν υπήρχε θέμα αγοραπολισίας. Δεν έτυχε να μου το προτείνει κανείς. Όχι ότι θα το αποφάσιζα εγώ, αλλά είχα 3 μέλη μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και προσέξτε. Αυτό, κύριε Λάπα, θέλω να το συνεκτιμήσετε και εδώ κλείνω και μπορεί να ανοίξετε και το χρόνο. Κύριε Λάπα, απέσυρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζει ο Υπουργός, θα εξηγήσω μετά γιατί, πριν την τροπολογία. Για να μην είναι μέσα δικοί μου άνθρωποι και να έχουν ρόλο στα όχι ή στα ναι σε περιπτώσεις εκμισθώσεων, πολίσεων. Μα θα πουλούνταν και θα ήταν άνθρωποι του Υπουργείου Υγείας, κύριε Λοβέρντο. Άμα πουλούνταν το Ρίγος Δινάν, πώς θα ήταν η εκπρόσωπη του Υπουργείου. Κύριε, μπορούσα, η απόφαση περί πώλησης. Όχι η διενέργεια. Η απόφαση. Οι αποφάσεις κρίνονται. Έτσι. Και θέλω αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, για να έχουμε καλά στο μυαλό μας όλοι μαζί τις ημερομηνίες. Μάλιστα. Πρώτα φεύγουν οι εκπρόσωποι μου και στη συνέχεια γίνεται αυτή η τροπολογία που σας αποδεικνύω με τα λεγόμενα του ιδίου και με μαρτυρίες ότι το ζητάει, το θέλει, το θεωρεί λύση. Πάντως, υπογραμμίζω ότι σε μένα ουδής επιχειρηματίας εξέφρασε τέτοια διάθεση. Ουδής. Να συνεχίσει λοιπόν ο κύριος Λάπας τώρα στον χρόνο του. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση για Λοβέρντο 27/7/2011, λέτε και το εξής πολύ ενδιαφέρον. Δεν μεταφέρονται τα αγαθά που το κράτος χορηγεί στο Ίδρυμα Ρίκος Δινάν στους ενδεχόμενους συνεργαζόμενους και προφανώς και αγοραστές. Με αυτό ιδιώτες. Αυτό απαγορεύεται και είναι λογικό, γιατί θα νόθευε τον ανταγωνισμό κατά την άποψή σας. Ευθέως. Με μία πώληση. Αυτό δεν θα αναιρούνταν αυτή η άποψή σας. Δηλαδή, και αυτό μεταβάλλεται, αυτή η άποψη μεταβάλλεται με την τροπολογία σας και ο κοινοφιλής χαρακτήρας χάνεται και το άρθρο 109 του συντάγματος δεν τηρείται. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Τώρα τα δυο απαντήσατε. Σε αυτό εδώ, κύριε Λάπα, που λέτε ότι η τυχόν μεταβίβαση που θα μετέφερε σε ιδιώτες πλεονεκτήματα και προνόμια που παρήχε το κράτος στο ίδρυμα, δεν το σκεφτήκατε. Κύριε Λάπα, δεν θα πήγαιναν προνόμια στους ιδιώτες αν πουλούνταν. Κύριε, αυτό είναι το ερώτημα. Όλοι μας έχουμε κάποια όρια κατανόησης. Όλοι μας. Διαβάζουμε πράγματα που δυσκολευόμαστε να τα κατανοήσουμε, δεν τα κατανοούμε ποτέ ή τα κατανοούμε εύκολα. Εσείς τα είπατε αυτά. Πρέπει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να προσέξετε τι λέω. Και να σκεφτείτε ότι τα λέει αυτά ο τότε Υπουργός Υγείας και έχει την τύχη να είναι έγκυρες οι απόψεις του και σήμερα. Τι είπε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην ολομέλειά του, την οποία ξέρετε. Η 27. Σε αυτή την ολομέλεια. Ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι σύμπραξη. Αφήστε. Το ξέρουμε τι είπε, κύριε Λοβέρδο. Αφήστε. Διαβάσαμε. Θέλετε να απαντάτε. Όχι, όχι. Λέει λοιπόν ότι ή ιδρύεται ή διαλύεται και εν τω μεταξύ, δεν μπορεί να συμπράττει με φορείς του ιδιωτικού τομέα. Για ποιο λόγο. Ακούστε. Πέστε και το λόγο. Μεταφέροντας τα πλεονεκτήματα, προσθέτω εγώ εδώ, που έχει ο δημόσιος τομέας στον ιδιωτικό ή που έχει, εδώ δεν είναι δημόσιος τομέας, ένα κοινοφελές ίδρυμα κατά τον νόμο στον ιδιώτη. Και προσθέτω για να το θυμηθείτε τι λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μπροστά μου το διδακτικό, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει την αυτοτέλεια του ιδρύματος και δεν μπορεί να αναιρεθεί ο μη κερδοσκοπικός και κοινοφελής χαρακτήρας. Γι' αυτό και ο Λοβέρντο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν επέτρεψε τη σύμπραξη με τη ΓΕΑ. Φανταστείτε λοιπόν ότι την πώληση που είναι κατά μείζον λόγο. Η σύμπραξη εκτιμάται ντελέγγε λάτα. Με βάση τους ορισμούς του ισχύοντος δικαίου. Αυτό, αυτό λέει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ντελέγγε φερέντα, αγαπητέ φίλε που είμαστε και της ίδιας επιστήμης, μπορεί, λέει ο Νομικός Σύμβουλος, να γίνει μια ρύθμιση περί πώλησης, αν διαφυλάσσεται ο κοινοφελής χαρακτήρας. Δεν το διαφυλάξατε. Το πλαίσιο το νομοθετικό ισχύει απαράλλαχτα, δεν καταργείται. Προστίθεται η δυνατότητα νομικής ευελιξίας, πολλοί εκμισθώνει, ιδρύει εταιρείες με αίτηση του ιδρύματος. Και δεν αλλοιώνονται
όλα τα ισχύοντα προηγούμενα σας απάντησα σε προηγούμενη ερώτηση που αφορούν τον κοινοφελή χαρακτήρα. Ωραία. Και ειδικά για αυτό που λέτε. Ειδικά για αυτό που λέτε. Εδώ εγώ είχα να αντιμετωπίσω και μια αντίφαση. Όταν ανέλαβα, συνάδελφοι, μάλιστα η υπουργός που μου παρέδωσε, η κυρία Ξενογιακοπούλου, μου είπε ότι σου παραδίδω μεταξύ άλλων και αυτό το τελευταίο θέμα που είναι ο μεγάλος όμως πονοκέφαλος κάθε υπουργού που έρχεται εδώ. Την σύγκρουση των επιχειρηματιών και το νομικό αυτό θέμα. Η επένδυση που έκανε το ΓΕΑ και που θα μπορούσε να κάνει και ο Βιονόπουλος στο Ασκληπείο ήταν επενδύσεις που τροφοδοτούσαν με μια ρευστότητα τα ιδρύματα. Πράγματι, 15 εκατομμύρια λέει ο κ. Λιαρόπουλος. Ναι. Ετησίως. Ναι. Άρα λοιπόν ένας. Και θα δίνει και από το διέξοδο. Ένας υπουργός. Αφήστε το. Έτσι λέει. Όταν χρωστάς 300 εκατομμύρια και έτσι λέει 15. Του. Κύριε Λαπά. Μα κύριε αφήστε να απαντήσω, κύριε Λαπά. Ο πιστήθειος συνεργάτης το λέει. Μην από το 16 θα έχει κερδοφόρες επιχειρήσεις. Αφήστε να απαντήσω, γιατί καθυστερείτε να απαντήσω. Και έτσι χάνετε για αυτό που ακούει, για αυτό που θέλω να πω. Μιλάμε για τα αποδείξετε τα αντίθετα εδώ. Εδώ λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ως υπουργός που διαχειρίζεται μια δυσκολία, το γεγονός ότι κάποιος βάζει τα λεφτά του εκεί και δημιουργεί έσοδο για το Ασκληπείο, ήθελε ένας. Για το Ρίκος Δινάν ήθελε άλλος, υγεία εμπλοκειμένο, είναι μια λύση. Στην κυρία Ξενογιανακοπούλου, όταν ετέθη το ερώτημα και μου το παρέδωσε ως θέμα, φάνηκε καλύτερη λύση να παραπέμψει την υπόθεση στο νομικό σύμβουλο του κράτους. Άλλος, δεν λέω εγώ, λέω άλλος μπορεί να έλεγε στον διαπαρατηρόμενο, πήγαινε στα δικαστήρια. Ή να έλεγε, πήγαινε να βρει τον Αβραμόπουλο που υπέγραψε, για να σου πει αυτός γιατί υπέγραψε. Δηλαδή να τον έδιωχνε από το χώρο του και να μην αναλάβει το θέμα. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, και γιατί υπήρχαν καταγγελίες γιατρών και από άλλα νοσοκομεία που λέγανε ότι φυστάμεθα αθέμητο ανταγωνισμό, το πήγε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Όταν όμως νομοθετεί το νομικό συμβούλιο του κράτους, παραλαμβάνει την νομοθέτηση. Και ο υπουργός πρέπει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Όταν μάλιστα έχει απόφαση ολομέλειας, ομόφωνη. 27, σας παρακαλώ. 27, και του τμήματος και της ολομέλειας. Ένας υπουργός που δεν την αποδέχεται, μετά θα έχει έναν λάπα απέναντί του να τον κατηγορεί γιατί έκανε του κεφαλιού του. Άρα λοιπόν εγώ έπρεπε να συνταχθώ και συντάχθηκα και καλά έκανα. Ωστόσο, εάν δεν υπήρχε το ερώτημα αυτό στο νομικό συμβούλιο του κράτους, για έναν υπουργό μια επένδυση του ιδιωτικού τομέα είναι ξεκούραση. Διότι ένα νοσοκομείο που παραπέει, κάποιος ιδιώτης το βοηθάει. Αυτή η δυνατότητα όμως, κύριε συνάδελφε, για μένα έπαψε να υπάρχει. Ο κύριος Αβραμόπουλος καλά έκανε και μάλιστα είχε κάνει και δημόσιες δηλώσεις. Ήταν μια λύση. Θα μπορούσε να ρωτήσει το νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν το έκανε. Έδωσε μια λύση. Εγώ καταλαβαίνω πώς σκέφτηκε. Και σκέφτηκε σωστά. Αλλά έλαντε που το νομικό συμβούλιο του κράτους έχει άλλη άποψη και πρέπει ένας υπουργός να προσαρμοστεί. Συνεπώς, το νομικό συμβούλιο του κράτους απαγορεύει το ειδικό. Το γενικότερο που είναι πώληση εκμίσθωση. Την επιτρέπει. Μας λέει ο σύμβουλος εδώ, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής σε αυτές τις υποθέσεις, κύριε Λάπα. Μάλιστα. Το νομικό συμβούλιο παρακολουθούσε τη γνώμη του εισηγητή. Με μία προϋπόθεση. Και την εδέχεται ομόφωνα το τμήμα, ομόφωνα η ολομέλεια. Άρα λοιπόν, δεχτείτε ότι αυτό είναι το νομικό πλαίσιο όπως σας το καταγράφω και δεχτείτε ότι αυτό το νομικό πλαίσιο, συνταγματικό και νομικό, επέτρεπε μία προστίκη που έγινε σε τελευταία ανάλυση 2 χρόνια μετά. Εάν πολλούνταν κατευθείαν στο Βιονόπουλο. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εάν πολλούνταν κατευθείαν στο Βιονόπουλο. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Κύριε Αλοβέρντο, εάν πολλούνταν κατευθείαν στο Βιονόπουλο, θα διατηρούνταν ο κοινοφιλής χαρακτήρας του που επιτρέψε τη με τον νόμο σας. Και θα διατηρούνταν από το μη κερδοσκοπικό κοινοφιλή χαρακτήρα. Αν το πολλούνταν και δεν πήγαμε στον πληστηριασμό. Το πολλούσε. Η διάταξη. Συμψήφιζε τα δάνεια και το πολλούσε κατευθείαν. Η διάταξη. Τι θα γινόταν δηλαδή. Δεν θα με ρωτήσετε τίποτα. Τρόπος μεταβίβασης είναι και ένας τρόπος και ο άλλος. Δεν θα με ρωτήσετε τίποτα που αφορά άλλον συνάδελφο επόμενο. Γιατί δεν έχω πληροφορία. Μα δεν αφορά όλους εσάς, αφορά εσάς. Δεν μπορώ να σας πω. Μα αφού λέτε. Εντάξει. Αφήστε. Κύριε Λοβέρντο, λέτε πουλείτε. Λέτε ότι πουλείτε. Αυτά θα τα λέτε σε άλλους, όχι σε μένα. Δεν θέλετε αυτά θα τα λέτε σε άλλους, συνάδελφε. Όταν θα έρθει η ώρα θα με ρωτήσετε. Αλλά αυτά θα τα λέτε σε άλλους τι προδιέγραφε. Κύριε εγώ σας δίνω προσπάθειες 2 ετών που καταλήγουν σε αίτημα των ιδίων. Και τι προσθέτω. Μα δεν το είπατε. Δεν το είπατε. Προσθέτω. Έχω αφαιρέσει τους δικούς μου 3, τους εκπροσώπους του Υπουργείου. Το είπατε. Έχω καταργήσει την εκπροσώπηση. Δεν τους αφαίρεσα για να δημιουργώ πρόβλημα στο νοσοκομείο, στο ίδρυμα, να μην μπορεί να λειτουργεί, να μην έχει απαρτία. Κατήργησα τη συμμετοχή. Η συμμετοχή, συνάδελφοι, θεσπίστηκε με τροπολογία Κακλαμάνη το 2006,
εν ώψη χρηματοδότησης κρατικής. Ναι, η οποία ποτέ δεν έγινε. Ναι. Και πριν βάλω εγώ αυτούς τους τρεις, δεν υπήρχε κανένας επί 10 μήνες, 12 μήνες. Πήγαινε να βουλιάξει το νοσοκομείο, δεν μπορούσε να συνεδριάσει. Δεν έκανα λοιπόν αυτό που λέτε, έτσι, και το λέτε με έναν τρόπο που είναι απολύτως έξω από τα πράγματα. Δεν είπα να το οργανώσω. Είπα, θέλετε κάτι. Σε τελευταία ανάλυση μετά από 2 χρόνια, αφού αυτό το θέλετε, πάρτε το. Αλλά με εγγυήσεις. Τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζει πια μόνο ο Ερυθρός Σταυρός. Θα αποφασίσουν γι' αυτό, συνάδελφε, όχι εμείς, ο Ερυθρός Σταυρός. Κοιτάξτε τη διάταξη. Τη δυνατότητα, κύριε Λοβέρδο, το πρώτο δυνατότητα απώλειας νομοθετικού επίπεδου είναι η δική σας τροπολογία. Αυτά είναι δεδομένο. Σκρίπτα μάνετ. Μένει αυτό. Τίποτα. Μένει αυτό που απήντησε. Αυτό είναι δικό σας. Όχι, δεν απαντήσατε όμως. Σας απήντησα με το πολύ αναγκαστικό τρόπο. Αλλά προσέξτε, μισό λεπτό. Εγώ την ερώτηση την έκανα με ένα στόχο. Να μου πείτε, εάν πουλούνταν στον κύριο Βιονόπουλο ή στο ΧΥΠΣΥ, πώς θα διατηρούνταν ο κοινοφιλής και μήκρος πρόσωπος χαρακτήρας. Δεν μου απαντάτε. Ρωτάτε έναν νομικό και πρώην Υπουργό Υγείας τι θα γινόταν αν. Μα η πόλη αφού τη δίνετε δυνατότητα να πάρει αυτά τα υποθετικά. Κύριε Λοβέρδο, τι θα γινόταν αν. Αφήστε. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Γιατί η καθαρά τροπολογία για την πώληση. Να μπορεί γιατί να το πουλήσει. Γιατί το ζήταγε το Ερίκος Δινάν. Για να μπορεί να πουληθεί λοιπόν. Για να μπορεί να πουληθεί. Και η ερώτηση μου είναι. Βρε συνάδελφε, μιλάμε τώρα οι δυο μας ή μιλάτε μόνο σας. Συνομιλούμαστε πάρα δεν πολύ καλά. Να εκμισθώσει. Και ένα πολύ τη λέμε. Δεν είπα και με 2/3 του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά είναι μέρος. Που είναι μόνο ερυθροσταυρίτες. Εκείνο που ενδιαφέρει, κύριε Λοβέρδο, είναι η πώληση. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι έτσι. Η πώληση όμως ενδιαφέρει γιατί. Γιατί πλέον εκφεύγει ως, διότι είπατε, συγκεκριμένα πώληση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Και ξέρετε εδώ ότι έχουμε πλέον πιστεί όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι το Ερίκος Δινάν ταυτίζεται απόλυτα με το νοσοκομείο του. Δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Πλην από 2 ακίνητα που εμπιστώνει. Και αυτό σας το ρωτάω. Εντάξει, κύριε Λάπα, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, ό,τι συγκροτεί το Ερίκος Δινάν, πωλείται, μισθώνεται, προβαίνει σε χρηματοδοτικές μισθώσεις κτλ. Και τη χάνει εν γέννη εκμεταλλεύσεως των περιουσιακών του στοιχείων ως ομάδας περιουσίας. Είναι μόνο το κτίριο. Είναι και τα μηχανήματα. Είναι και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Είναι και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είναι όλα αυτά ως ομάδα. Δεν μου απαντάτε όμως, κύριε Λοβέρδο, εάν στην πώληση διατηρείται ο κοινοφιλής χαρακτήρας του. Μάλλον με μία ώρα τώρα. Βεβαίως διατηρείται. Ωραία. Πού, κύριε Λάπα, το λέτε πουθενά. Το επαναλαμβάνω. Δεν το λέτε πουθενά. Ούτε στην αιτιολογική έκθεση στον νόμο. Το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο. Ωραία. Το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο το εξασφαλίζει. Και η ρύθμιση του συντάγματος που δημιουργεί το ερμηνευτικό πλαίσιο για τον νόμο το εξασφαλίζει. Άλλωστε, συνάδελφε, η τροπολογία αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ και αν εφαρμοζόταν και υπήρχε ένας Λάπας που έλεγε αυτά που λέτε, μπορούσε να προσφύγει. Ναι, για στη δικαιοσύνη και να ζητήσει βάλλοντας το θέμα της μετά. Θέλω, κύριε Λάπα, με συμπάρετε. Επειδή τα πλαίσια, ακούστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ μηδενίζω το χρόνο, σταματάω κτλ. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να περάσουμε και σε άλλους, ας πούμε, συναδέλφους. Ήθελα να παρακαλέσω και τους δυο σας. Για χάρη, ας πούμε, όσον ακούνε την συζήτηση. Κύριε Λοβέρδο, χωρίς να κάνω κανένας είδους ούτε αποτίμηση, ούτε κριτική, ούτε παρέμβαση. Παρακαλώ πολύ, δεχτείτε το έτσι. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε σε όσους μας ακούνε ότι το εάν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να εκμισθωθεί ή άλλος πώς να αξιοποιηθεί με ή χωρίς εισαγωγικά. Χρηματοδοτική μίσθηση. Ναι. Ήταν, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι αυτό δεν ήταν αποτελούσε αντικείμενο της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έκρινε επί άλλου θέματος, δηλαδή αν μπορεί να συμπράττει. Εσείς με ρωτάτε σωστό. Τώρα. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αν είναι έτσι. Είναι ρωτάτε τώρα. Θέλετε να μην κάτω. Ρωτήστε στο τέλος. Βλέπετε λοιπόν ότι αποφεύγει. Θα έχουμε μία. Με συγχωρείτε, εντάξει, αποφεύγω, να μην αποφεύγω, εγώ, γιατί, να γιατί, κάνετε για, αυτό που κάνετε συστηματικά. Σας παρακαλώ. Όταν τελειώσει, για όσους ακούνε, θα με ρωτήσετε εσείς. Απευθύνομαι. Εάν ο κύριος Λάπας υιοθετεί το ερώτημά σας. Θα ήθελα να παρακαλώ πολύ για όσους ακούνε. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν ο κύριος Λάπας υιοθετεί το ερώτημά σας, θα απαντάω. Ναι, ωραία. Αν το πάρουμε και έτσι. Ας το πάρουμε έτσι. Διημών λοιπόν, κύριε Λάπα. Διημών, κύριε Λάπα, διημών. Αν δηλαδή και εφόσον η απόφαση της ολομελίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που επικαλείται ο κύριος Μάρτυρας αφορούσε ή δεν αφορούσε τη δυνατότητα να πωληθεί, να εκμισθωθεί. Όχι, βέβαια, εννοείται. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Λέγομαι Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν θέλω να το πείτε, εσείς μην το πείτε. Θα με αποκαλείτε με το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Θα με αποκαλείτε με το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Λοβέρδος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άλλο? Συνεχίστε, κύριε Λάπα. Ναι. Έχετε διακρίσεις, βλέπω έτσι. Τους άλλους τους λες μάρτυρες, το Λοβέρδο, κύριε Λοβέρδο. Έλα τώρα, Νίκο, σε παρακαλώ. Κύριε Λοβέρδο,
Εδώ ακούσαμε... Κύριε Πρόεδρε και κύριε Λάμπα, κάνατε ερώτηση και απαντήσατε μόνοι σας. Την κρατάω την ερώτηση αυτή, για τελευταία. Αυτό παρακαλώ για τα πρακτικά να είναι πολύ δεδομένο. Ερωτήσατε και απαντήσατε. Εσείς το υποδείξατε. Κρατάμε την ερώτηση. Το κάνατε και με τον κύριο Στεργίου, είδα. Εδώ ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μαρτίνη στη δεύτερη κατηγορία που έχει είναι η απιστία σε βάρος του νομικού προσώπου του ΚΕΝ, του Ιδρύματος Ερίκος Ντινάν. Και έχει προφυλαχιστεί και όλα για απιστία περιουσιακής βλάβης ή επικίνδυνοτητας για την περιουσία του 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι προφυλακισμένος. Διότι πολιτικές προσωπικότητες, επιφανείς δηλαδή προσωπικότητες της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της δικαστικής εξουσίας, νοσηλεύτηκαν δωρεάν. Και κάνει στο κατηγορητήριο ο εισαγγελέας που ασκεί το βούλευμα που εκδίδεται και, και εις βάρος του και από το, διατυπώνει την κατηγορία της απιστίας, λέει ότι διατυπώνει μια έμεση μομφή εναντίον όλων αυτών των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν δωρεάν, ότι δέχτηκαν με έναν τρόπο τα δώρα του Μαρτίνη. Ακούσατε για αυτή την υπόθεση. Ένα αυτό και δεύτερον, για τους αργόμεστους, ακούσατε ως Υπουργός Υγείας που συνέβαινε στο Ερίκος Ντινάν. Κοιτάξτε, συνάδελφε, κύριε Λάπα, ακούστε, οι 7 συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 2011 Ιανουάριος έως και Φεβρουάριος 2012 πολλές φορές ασχολήθηκαν με αυτά τα δύο θέματα που μου λέτε. Ο πρώτος που τα έφερε εδώ ήταν ο Μακαρίτης Βιονόπουλος όταν κατέθεσε ότι είχε η τράπεζά του καταγράψει τα ρουσφέτια, τα λεγόμενα, τα προσδιορίζε σε 6 εκατομμύρια κάτι, άλλοι προσδιορισμοί τα φτάνουν στα 24. 24, ναι, ο Γιαυρόπουλος 24. Ναι. Αυτός έλεγε στην δεύτερη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου ότι είναι 6,5 κάτι, αλλά η καταγραφή είναι για 24. Σε άλλες στιγμές της... των συζητήσεων εδώ, αυτό προέκυπτε. Το 12 ήταν 24. Ναι. Το λέει ο Λιαρόπουλος, ναι, αναλυτικότατα. Η δική μου υποχρέωση, σημειώστε και πάλι, συνάδελφοι, αυτό που σας λέω, δεν είχα καμία διαχειριστική αρμοδιότητα, έτσι. Δεν είχα καμία διαχειριστική αρμοδιότητα. Είχα όμως, για λόγους που ο κύριος Κακλαμάνης είχε σκεφτεί, σωστά και είχε κάνει, είχε βάλει τους 3 εκπροσώπους, είχα 3 ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Υπεύθυνο αποκλειστικά για τα οικονομικά. Ναι, ακριβώς. Προτείνει λοιπόν ο κύριος Στεργίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρακτικά της οποίας καταθέτω, να σταματήσει αυτό να είναι αρμοδιότητα του Προέδρου και να γίνει αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 4-3, Νίκο Νικολόπουλε, 4-3, το απορρίπτει. Το απορρίπτουνε. Το απορρίπτουνε οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Και οι 3 εκπρόσωποι του Υπουργού λένε να περάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καταθέτω τη σχετική απόφαση στα πρακτικά. Είναι τώρα αμέσως. Αμέσως, 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 αμέσως. Αμέσως. Επιτρέψτε μου όμως ένα λεπτό. Μας την κατέθεσε ο κύριος Στεργίου. Όχι, θα την καταθέσω κι εγώ. Θα είναι και στη δική μου κατάθεση. Με συγχωρείτε. Καλώς. Νάτι. Επιτρέψτε μου να την εντοπίσω στο διάλειμμα. Ναι, ναι, την έχω εδώ. Λοιπόν, να μην χάνω χρόνο. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε, μήπως είναι εδώ. Σε αυτά τα χαρτιά δεν είναι. Την έχω εδώ μαζί μου, θα σας την καταθέσω. Άρα λοιπόν, απορρίπτεται. Τώρα ρωτάει ο συνάδελφος και σωστά το έχει ρωτήσει σε άλλον. Και ωραία. Είπες από εδώ και στο εξής. Για το πίσω, για το παρελθόν, τι έκανες. Τα πρακτικά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με αυτά τα θέματα τα έστελνα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από εκεί, συνάδελφοι, ξεκίνησε η δίωξη για τα θέματα αυτά. Για το παρελθόν. Για τα 24 ή τα 6,5 όσα ήταν. Δηλαδή, χωρίς να έχω διαχειριστικό έλεγχο εγώ, γιατί είναι κοινοβουλευτικό ίδρυμα, ο Υπουργός των Οικονομικών έχει. Δεν έχει ο Υπουργός Υγείας. Εν τούτης. Εν τούτης, τι είπα, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όλα τα κόμματα, όλοι οι φορείς, οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες, οι πάντες και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να εξετάσει τα πεπραγμένα των 24 εκατομμυρίων. Και μου λέγανε... Για ποια ημερομηνία λέτε? Μιλάω για τη συνεδρίαση. Όχι, από τη συνέδρια αυτό. Πολλές. Για τους αργόμεστους, πότε λέτε? Η πρώτη είναι, σας το είπα, κύριε συνάδελφε, όχι, οι εργαζόμενοι είναι μετά.
Εγώ λέω τώρα για τον κύριο Γιαννόπουλο. Όχι, έλεγα να είναι όλοι οι φορείς, οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες. Η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό στην Επιτροπή και πάει στην εισαγγελία είναι 16 Φεβρουαρίου του 2011. Και έχω σειρά συνεδριάσεων που το λέω αυτό. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Χωρίς να έχω διαχειριστικό έλεγχο, αποστέλω στον εισαγγελέα. Οι άνθρωποι μου, οι εκπρόσωποι μου στο Διοικητικό Συμβούλιο λένε να σταματήσει αυτό και το απορρίπτουν. Οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού με 4-3. Εξαντλώ όλα τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου για να σταματήσει αυτό. Και στην πορεία των πολλών προσπαθειών αυτό το ίδρυμα να μείνει όρθιο, ανέλαβαν διάφοροι άνθρωποι να βοηθήσουν. Ειδικοί επιστήμονες δηλαδή. Ένας από αυτούς κατέθεσε και σχετικά πίνακες, σχετικούς πίνακες. Οι οποίοι πίνακες προέκυψαν από αυτά τα οποία άκουγε, μάθαινε όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο. Είχα, και σας το είπα όταν ξεκίναγα την παρέμβασή μου, όλες τις δυσκολίες δοδίσες στο τραπέζι του νοσοκομείου αυτού, συν δωρεάν νοσηλείες, υπεράριθμο προσωπικό, υψηλή μισθή και δώρα. Αργόμισθη. Αργόμισθη γιατί? Δεν είχατε αργόμισθους. Καταγγελία για αργόμισθους. Καταγγελία για αργόμισθους. Στην πλευρά του τον εκπροσώπου. Σε μένα δεν είχα. Από την πλευρά των εκπροσώπων σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχα για αργόμισθους. Με ποια είναι, πώς το εννοείτε δηλαδή? Παίρνανε μισθό και δεν πατούσαν το πόδι στο νοσοκομείο. Όχι, δεν είχα. Είχα την έκθεση Λιαρόπουλου, αυτό. Ναι. Το οποίο δεν μου το είχε δώσει ποτέ. Παραδόθηκε το Γενάρη του 2012. Ήταν περίπου δυνάμει. Εκεί τελειώναμε όμως. Και στο Ναι, τελειώναμε εκεί. Και ο φάκελος πήγε στον εισαγγελέα, κύριε συνάδελφε. Μάλιστα. Δηλαδή τι άλλο να κάνω. Ωραία, εντάξει. Να γίνω εγώ εισαγγελέας. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Και ακούστε τώρα, συνάδελφοι. Συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, κύριε Λοβέρδο. Γιατί, κύριε? Έχουμε ξεπεράσει τα 40 λεπτά χωρίς τα παγώματα. Να ξέρουμε και οι υπόλοιποι εισηγητές που έχουμε να ρωτήσουμε πόσο θα πάει αυτό το πράγμα. Να σας πω τι κάνω. Κύριε Πρόεδρε. Κυρία Χρυσοφυλοπούλου, γιατί φωνάζετε? Το είπαμε. Να σας πω τι κάνω, όμως να ξέρετε. Ακούστε. Συνάδελφε. Ακούστε με τι κάνω. Ακούστε με τι κάνω, παρακαλώ. Θα ισχύει για όλους. Όταν ρωτάει και όταν τοποθετείται ο ερωτών, ο χρόνος τρέχει. Όταν τοποθετείται ο κύριος μάρτυρας, ο κύριος Λοβέρδος, δεν. Τον διακόπτω. Αυτό θα το. Τι είπατε? Για όλους, κύριε Μηταράκη. Δεν το συμφωνήσαμε στην αρχή έτσι να κάνουμε. Θα τα αλλάξουμε τώρα. Συμφωνήσαμε έτσι, κύριε Πρόεδρε. Τι θέλατε λοιπόν? Να υπάρχει. Είπαμε να υπάρχει δυνατότητα να φύγουμε, αρκεί να γίνονται ερωτήσεις. Να πάρουμε τον ίδιο. Να μην γίνονται μεγάλες τοποθετήσεις. Αλλά δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος. Είπαμε για περιόριστο χρόνο. Είπα εγώ για περιόριστο χρόνο. Είπα εγώ για περιόριστο χρόνο. Εσείς το λέτε, εγώ δεν είπα για περιόριστο. Μόνιμα υπενθυμίζεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Ο Πέρδος έκανε μια περιγραφή της κατάστασης. Ωραία. Που υπήρχε στο Ερήκο Δυνάδα όταν ανέλαβε. Από εκεί και πέρα ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν υπερβεί τα 40 λεπτά. Ωραία, τι θέλετε αν να κάνουμε. Άλλαξε κάτι το ίδιο χρόνο σε όλους. Όχι. Αν άλλαξε τον κάτι ίδιο χρόνο για όλους. Ό,τι συμφωνήσουμε εδώ πέρα θα ισχύει για όλους. Αν θέλετε να τα αλλάξουμε τώρα, να τα αλλάξουμε εδώ και τώρα. Αυτά συμφωνούνται στην αρχή, κύριε Πρόεδρε. Μην τα αφήσετε αόριστα. Λοιπόν, δεν είπατε τίποτα τώρα όμως, με συγχωρείτε, και θα κατηγορήσετε πάλι στη συνέχεια. Ακούστε, κύριε Νικολόπουλε, παρακαλώ πολύ σε όλους, να μην έχουμε προβλήματα. Όσο ερωτάει και τοποθετείται και μιλάει. Γιατί, να μην. Δεν είναι τεχνικά εφικτό αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τεχνικά εφικτό. Κάντε μια άλλη πρόταση. Εξηγήστε μας πώς θα το κάνετε. Όπως το κάνω τώρα. Και έχουμε φτάσει στα 45 λεπτά. Τι θέλετε. Ωραία. Να βάλουμε ένα ανώτατο χρονικό. Πείτε τη γνώμη σας. Κάντε μια πρόταση. Μα δεν μπορείτε να διαμαρτυρήσετε μόνο. Μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε, μια πρόταση. Είμαστε ήδη στα 45 λεπτά. Στη μία ώρα, λοιπόν, θα σταματήσουμε. Συμφωνείτε σε αυτό, απάνω? Όχι, αλλά μην γκρινιάζετε μετά. Συμφωνείτε? Ό,τι είναι για τον ένα, θα για όλους. Κύριε Πρόεδρε, εδώ θα πέσουμε μαχόμενοι όλοι. Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση, είπατε να αυτοπεριοριστούμε όλοι. Ωραία. Και εδώ ξεχυλώνουν τα πάντα. Ωραία. Τώρα κάνετε πρόταση, την παίρνετε 20 πίσω. 20 λεπτά αυστηρά ο κάθε εισηγητής. Εφόσον δεν έκανε και τοποθέτηση. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που πιστεύει ότι μπορεί να παρμοστεί αυτό. Κύριε Πρόεδρε. Θα παρατηθώ εγώ για να είμαι τον Πρόεδρο. Ας γίνονται κλειστού τύπου ερωτήσεις για να λαμβάνουν ανάλογες απαντήσεις. Άμα περιέχουν και σχόλια και τοποθετήσεις ή ερωτήσεις, φυσικό επόμενο είναι να έχουμε λογίδρια. Ό,τι ισχύει για ένα, ισχύει για όλους. Προχωράμε. Και να βάλουμε και ένα όριο πραγματικά. Συμφωνούμε, όχι μια ώρα, σας λέω, τα 55 λεπτά. Έτσι, να.
προ. Ε, τι να κάνω, κύριε Βλάχο. Μα τι άλλο να κάνω. Να ορίστε, είναι 7 λεπτά. Ε, αυτό κάνω. Μάλιστα, με τα 15. Ε, τι να κάνω, αυτό κάνω για όλους. Λοιπόν, να δώσουμε χρόνο στον κύριο Λάπα να συνεχίσει και σας παρακαλώ πολύ. Επί του πρακτέου τώρα και συγκεκριμένα. Ο κύριος Λάπας. Κύριε Λοβέρδο, ακούσατε και την αργομιστία του κυρίου Τσούνη. Αν δεν έχει τελειώσει την απάντηση, τότε μοίρα. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι. Ορίστε. Τι λέτε να κάνουμε τώρα, δεν έχει τελειώσει την ερώτηση. Ορίστε, τι θέλετε να κάνουμε. Να μην δώσουμε το μάρι, να σας πω κάτι, κύριε Λάπα. Να πει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Μου κάνατε μια πάρα πολύ γενική ερώτηση. Σας είπα ότι αυτά είχαν έρθει στη Βουλή από την αρχή, από τη δεύτερη συνεδρίαση και είχαν αποσταλεί από μένα στον εισαγγελέα. Τα σταματήσαμε δε, σε ό,τι αφορά. Προσπαθήσαμε να τα σταματήσουμε με την πρόταση που κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και την απέρριψε η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου με τους τρεις εκπροσώπους μου να ψηφίζουν να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να περάσει η αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι παραπέρα θέλετε να με ρωτήσετε? Τους καταλόγους δε αυτούς, το εξής, ότι όλο το υλικό, αρκεί, κύριε όλο το υλικό Λιαρόπουλου μου εστάλει το 12. Και μου εστάλει το 12, όπως θα δείτε, στις δύο συνεδριάσεις που έγιναν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το 12, στις 17 και στις 19 Ιανουαρίου, είχε επέλθει η ρήξη Λιαρόπουλου Μαρτίνη, η ρήξη η δική μου πια με τον Μαρτίνη. Τα πράγματα πηγαίνανε σε μια κατάσταση που απευχόμουν όταν αναλάμβανα και είχα διάθεση μεγάλη να βοηθήσω. Δεν έκανα τίποτε περισσότερο και για την περίπτωση Λιαρόπουλου, από ό,τι έκανα για όλες τις προηγούμενες, να αποστέλω στο υλικό, το υλικό στον εισαγγελέα του Αρρυπάκου. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα κάτι παραπάνω από τον αρμόδιο υπουργό Υγείας, ο οποίος εκπροσωπείται με τρεις νομικούς, μάλιστα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ρίκου Δινάν. Θα ήθελα αυτή η υπόθεση για τους νοδιάνους να πάει στον εισαγγελέα από εσάς. Απλώς, πρακτικά δεν κάνει μηνύτηρη αναφορά. Οι τρεις εκπρόσωποι δεν την κάναν. Το επισημαίνω απλώς. Επίσης, για την αργομιστία, συνεχίστηκε, κύριε Λοβέρδο, μέχρι και το 2014 που έγινε πληστηριασμός, να υπάρχουν αργομιστίες προκλητικές. Μία από αυτές ήταν του κύριου Τσούνη, οδοντίατρος, τον οποίο μάλιστα εδώ έχω και την καταγγελία του προϊσταμένου, την οποία θα καταθέσω, ο οποίος ενώ έχει σύμβαση εργασίας για 36 ώρες απασχόληση, 8 ώρες ημέρα, με 2.500 το μήνα. Πήγαινε τον πρώτο χρόνο ποτέ, λέει ο προϊστάμενός του, και όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα αργομιστούσε, πήγαινε μία ώρα κάθε Πέμπτη και κάθε Τρίτη το απόγευμα. Πάρτε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό δεν ήταν σε γνώση του Υπουργείου για την αργομιστία που συνεχίστηκε μέχρι το 2014. Οι αργομιστίες σε καμία περίπτωση δεν εξατομικεύονταν σε πρόσωπα που θα μπορούσαν να με κινητοποιήσουν κάτι να κάνω. Δεν είχα καν για κανένα από τα πρόσωπα που ανέφερε ο κύριος Λιαρόπουλος. Με τα παράνομες πράξεις. Ο κύριος Λιαρόπουλος τα ανέφερε. Αυτά ήταν υπό έλεγχο, αν είναι έτσι ή αν δεν είναι έτσι. Δεν είχα τίποτα πιο ειδικό. Καταγγελία προϊσταμένου, κύριε Λοβέρδο. Για να πρέπει να κάνω κάτι απολύτως ειδικό. Έκανα γενικά και εδώ αυτό που έκανα παντού. Πολύ ωραία. Απέστερα το φάκελο. Δεν έκανε, τελείωσα. Απέστερα το φάκελο στον εισαγγελέα και αυτός κίνησε τις διαδικασίες. Και όλα αυτά ήρθαν στο φως, κύριε Λάπα. Ωστόσο, για το προκείμενο, επειδή έχει γίνει θέμα στην Επιτροπή, ενημερώθηκα ότι υπάρχει αυτή η βεβαίωση της κυρίας Παπαδάκη, Θεοδόρας Παπαδάκη, 23/12/2014. Όπου δεν κάνει καμία αναφορά. Όχι, να κοιτάξετε το έγγραφο του προϊσταμένου του κυρίου Τσούνη, του κυρίου Καρανιά. Τα έδωσα εδώ. Είδα δε από τα πρακτικά. Όχι, πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Νικολόπουλε, στη θέση σας. Ναι. Μόλις τελειώσω. Ισχύει. Μόλις τελειώσω, όποιος θέλει. Ισχύει. Παρακαλώ να κατατεθεί. Κατατεθεί ήδη και τα δύο έγγραφα έχουν κατατεθεί. Ναι, ωραία. Κατατίθεται και κατατείνω. Έχουμε αυτό, το έχουμε. Ωραία, το καταθέτω και εγώ. Θέλετε να τοποθετηθείτε από αυτού. Και λέω λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο το οποίο κατατίθεται και το έχω καταθέσει και τίποτε περισσότερο από αυτού δεν μπορώ εγώ να βεβαιώσω. Εάν δεν είχα στείλει το σύνολο των θεμάτων που καταγράφονταν από τον Α ή τον Β ή από τη Βουλή την ίδια στην εισαγγελία του Αρρυπάγου, θα ψιλοέστεκε το ερώτημά σας. Θα έλεγε και ότι δεν έκανες κάτι παραπάνω. Έκανα κάτι πολύ παραπάνω, κύριε Λάπα, από αυτό που ήταν η αρμοδιότητά μου. Εντάξει, εγώ κατέστω. Τώρα για πάμε λίγο. Στην αντιδικία Κιέν Βιονόπουλο. Εσείς παρεμβήκατε μεταξύ του Ερίκου Δινάν και του Βιονόπουλου. Εδώ υπάρχει μια κατάθεση του Μαρτίνη, ο οποίος λέει ότι τα δάνεια εξυπηρετούν κανονικά πριν την καταγγελία και το επιβεβαιώνει και ο Στραγκάλης, κύριε. Εκτός από τον Μαρτίνη, κύριε, είναι κατηγορούμενος.
Μπορεί να λέω ότι λέει. Επιβεβαιώνονται όμως αυτά που λέει ο Μαρτίνιες, ότι τα δάνεια εξυπηρετούν κανονικότατα μέχρι τη μέρα που τα κατήγγειλε η Μαρφίν και επιβεβαιώνεται και από το διάταξη του εισαγγελέα Τραγάλια που παραπέμπει το Βινόπλο και εκβίασε, ο οποίος λέει. Τα παραπάνω δάνεια της Μαρφίν εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς καθυστέρηση, με βάση τα συμφωνηθέντα με τραπεζικά και συναλλακτικά κριτήρια. Έχουμε λοιπόν εδώ πλέον τα δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά. Έχουμε διασφάλιση με πράγματις και νοικές ασφαλίσεις, υποθήκη δηλαδή και ενέχειρο σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία για ποσό πολλαπλάσιο των δανείων, πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και το κατηγορούμενο, το Βιονόπουλο. Εσείς γιατί παρεμβαίνετε και αξιώνετε από το Ιωρή Κουσδινά να σβήσει τη μήνυση εναντίον του Βιονόπουλου, χωρίς να πιέσετε το Βιονόπουλο να σβήσει κι αυτός τα δικά του, τις δικές του διαταγές πληρωμής και τα ένδυκα μέσα από τις κατασχέσεις κλπ. Δεν ήταν ετεροβαρύς αυτός ο συμβασμός που προκαλέσατε? Κύριε Λάπα, θέλω να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τα 10 περίπου στοιχεία της φρικτής κακοδαιμονίας που αφορούσε τον Ερή Κουσδινά όταν εγώ ανέλαβα και για τα οποία δεν έχω καμία ευθύνη, δεν δημιούργησα εγώ ούτε μισό από αυτά. Αυτά όλα τα παραλαμβάνω ως κατάσταση. Ταυτοχρόνως, η αντιδική αυτή πάει παράπλευρα. Δηλαδή, να δείτε τώρα τι είναι στον πυρήνα. Ταυτοχρόνως, όταν δεν έχει βεβαίωση καλής λειτουργίας στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει το ΓΕΑ ανοιχτό, όταν έχει καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και κλείσιμο της τρόφικας από την τράπεζα, πιστεύετε εσείς ότι έχει, αφού πρέπει να βρεθεί μια λύση, όχι να διαλυθεί, να αρχίσουν οι κατασχέσεις, πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει το χρονικό περιθώριο να περνάνε τα χρόνια μέχρι να εκδικαστούν οι μηνύσεις? Πιστεύετε εσείς ότι το τέλος της μήνυσης είναι η καταδίκη? Και η όχι, κύριε Λοβέρδο, είναι το μέσον για να κάνετε ένα συμβασμό αφορτεροβαρή. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πιστεύετε εσείς ότι έχετε στο μυαλό σας την απόφαση του δικαστή? Δεν γνωρίζετε ως δικηγόρος ότι πάρα πολλές μηνύσεις που οδηγούν τον μηνυόμενο στο ακροατήριο με ρωτάτε εμένα καταλήγουν σε αθώωση? Επειδή έτσι είναι. Και επειδή δεν υπήρχε η χρονική αντοχή να περιμένει κανείς μέχρι την ατελεσφορήσει μία δικαστική ενέργεια εδώ. Κάνατε παρέμβαση. Θα έπρεπε να υπάρξει ένας χρόνος, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και βάλτε και με τις εφέσεις. Πού απέβλεπε η παρέμβασή σας, κύριε? Άρα. Πού απέβλεπε? Εφόσον ήθελαν να βρουν μεταξύ τους ένα modus vivendi, δηλαδή η τράπεζα να ανοίξει τη ροή. Και modus operandi. Και εγώ ήθελα τα χρήματα που είχα συνεννοηθεί με τον κύριο Κουτρουμάνη, που χρωστάει ο ΟΓΑ, τότε χρωστάγε ο ΟΓΑ. Αλλά στη συνέχεια, αν γινόταν η σύμβαση ανάμεσα στον ΕΟΠΗ που είχα φτιάξει και στο Ερή Κουσδινά, τον Άσιο και τον Παπαγιοργίου, να πηγαίνουν ασθενείς εκεί και να έρχονται χρήματα, για να γίνει αυτό, έπρεπε να υπάρχει χρόνος όπου το νοσοκομείο είναι όρθιο. Και έλεγα, αν θες να τα βρεις με την τράπεζα, πρέπει να τα βρεις και με τις μηνύσεις. Και όταν ερωτήθηκα στη συνεδρίαση, γιατί ήμουν καθαρός και σαφής, ήξερα τι έλεγα, συνάδελφε, δεν έλεγα ότι ήθελα. Όταν ερωτήθηκα. Ως νομικός σας το ρωτάω, κύριε. Εδώ κοντά στην Πρέβεζα, έτσι. Δεν είμαστε κάπου απομακρυσμένα.